Μένο μου, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα και να αναλύσουμε τον τηλεοπτικό χρησμό που έπαιξε ο Φώτης και η Μαρία. Διότι παίζουν απόσπασμα με ατάκα φωτιά του Δήμου Βερίκιου. Ποια παρουσιάστρια στον Αλφα στολίζει, ο πριζέντερ. Υπάρχει ένα υπονοούμενο, παιδιά μου. Ο Δήμος Βερίκιος ανοίγει το στόμα του. Και φωτογραφίζει. Σον! Πρέπει να σεβόμαστε, το κανάλι, ο καθένας που εργάζεται. Και στην ευμορφάδα μας. Και, ναι, και θα πρέπει, στην προσωπική μας ζωή, στα νυχτοπερματήματά μας, να είμαστε φρόνιμοι, να μην ανοίγουμε την κλειδαρότρυπα. Το έχεις ξαναπεί αυτό στο παρελθόν. Ναι, το ξαναλέω, γιατί το σύστημα με γράφει. Και νομίζουν όλοι ότι έχουν ασυλία. Κανείς δεν έχει ασυλία σε μία επιχείρηση και μάλιστα αυτή την περίοδο. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, στα Ματίνα μου, αν δεν το αντέχεις στο πιώμα, π.χ., να μου ξενυχτάς όλη τη νύχτα, να πίνεις, σε κάνουν ντύρλα και την άλλη μέρα να μου έρθεις να μου κάνεις το happy day. Ρίξε μια καμπάνα, Μίτσο. Λοιπόν, για ποιον χτυπάει καμπάνα. Λέει τώρα. Κανείς δεν έχει ασυλία. Το πιάσες, Τέλειο. Δεν μπορεί να βγαίνεις το βράδυ, να πτύνεις, να γίνεσαι λιώμα και μετά στα Ματίνα μου να έρχεσαι και να μην κάνεις εκπομπή. Για ποιον το λέει. Διότι κάποιος δεν πήγε στη δουλειά του. Ο μόνος που ξέρω τώρα, δεν θέλω εγώ να επιβεβαιώσω. Ούτε εγώ δεν θέλω να επιβεβαιώσω. Όχι, δεν θα το πω για να κατηγορήσω. Με ξέρεις τι άνθρωπος. Πες το! Φυβάμαι την Κυριακή. Δεν το πω εγώ. Πάνω στο Σταματόπουλος το πω. Πάνω, ο Παύλος το πω. Αυτός θέλει. Όσο και να προσπαθήσω, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν μπορώ να γίνω, δυστυχώς. Δυστυχώς σήμερα η Κωνσταντίνα μας ταλαιπωρείται από μία ίως και ταλαιπωρείται από την Παρασκευή, αλλά σήμερα την οριζοντίωσε καθηλωτικά. Μας παρακολουθεί από το σπίτι της, έχουμε μιλήσει από το πρωί. Δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είναι όμως τόσο σοβαρό ώστε να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Στέλνουμε τα περασικά μας, τα χαιρετίσματά μας. Δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Όχι, δεν ήταν. Την Παρασκευή είχε πάει. Όχι, το Σάββατο είχε πάει. Την Παρασκευή την ταλαιπωρούσε αυτή η αρρώστια. Περαστικά. Περαστικά, εύχομαι και εγώ να είναι καλά.